πάνω σ' άντρα, να σου πω κάτι λίγο. Δηλαδή, είχαμε τον Κρατερό με τα ρεγκετών. Έχουμε και σένα τώρα, δηλαδή. Έχει γεμίσει το στούντιο Latin ανθρώπου. Τι κατάσταση είναι αυτή. Είναι λίγο. Είμαι τέλεια. Πώ καλημέρα. Ωραία. Περνάω εξαιρετικά. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Και το κορίτσι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Χαίρομαι πολύ που το παραδέχεσαι δημοσίως. Εγώ δεν το περίμενα τέτοιο outing. Γιατί. Όταν είσαι ευτυχισμένος να το κρύβεις σε. Ναι, αγάπη. Όχι, δεν γίνεται να το κρύβουμε. Φυσικά, τι μας έχουμε κάνει μια εξαιρετική συνταγή. Σουτζουκάκια κοκκινιστά με κίμινο φουλ, γιατί μου αρέσει τρελαίνουν για το κίμινο. Και ριζάκι μπασμάτι θα το κάνουμε. Είναι ένα πολύ απλό φαγητό, πολύ σπιτικό. Ναι, ναι. Είναι πεντανός μου και. Εντάξει, πρέπει να σταματήσω να μιλάω κάποια στιγμή. Πώς να σου πω, πώς το σερβίρει ένας master chef. Ένας master chef βάζει το ριζάκι κάτω. Ναι. Γιατί όλα πρέπει να παντρεύονται στο φαγητό. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν θα πάρω πολύ, γιατί σε βλέπω ότι σήμερα δεν θες να φας πολύ. Πώς θα το κατάλαβα. Πού το κατάλαβες αυτό. Δεν ξέρω. Βάλετε, σε παρακαλώ, εκεί πέρα. Αφουγκράζομαι, αφουγκράζομαι. Ναι, παρακαλώ. Τα σουτζουκάκια είναι μια συνταγή που την κάνει η μαμά μου και την κάνει εξαιρετικά. Πιστεύω. Και είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες μου συνταγές, γιατί στη Θεσσαλονίκη ξέρεις, παίζουν πάρα πολύ τα σουτζουκάκια. Στη Θεσσαλονίκη, εγώ ξέρω, είναι χαλαρά τα πράγματα. Είναι χαλαρά, δεν ξέρω. Ναι, αλλά μας αρέσουν τα σουτζουκάκια τα σπρινέικα, αυτό θέλω να πω. Συγχαρητήρια, και εμάς μας αρέσουν. Τα φτιάχνουν άλλοι εσείς. Είπαμε, η μαμά μου. Τι α, ωραία, ωραία. Το τώρα, γιατί θέλω να με εκνευρίσει. Εγώ. Πρωινιάτικο. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε τη συνταγούλα μας. Είναι απλά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ανάβουμε να ζεσταίνεται η σοτέζα μας και έχουμε το κιμά και βάζουμε όλα τα υλικά μέσα. Έχουμε λαδάκι, έχουμε βάλει 150 γραμμάρια θηρινό. Καλός είσαι. Καλό. Τιμιό. Τιμιό και λαφρύ. Βγάζει λίγο γιαγιά, βγάζει λίγο μαμά, βγάζει όλα αυτά. Μαμά. Τέλεια. Ωραία. 150 γραμμάρια χοιρινό, 350 γραμμάρια μοσχαράκι. Βάζουμε σκορδάκι ψηλό κομμένο. Πάει και αυτό. Κιμινάκι. Πάπρικα που μου αρέσει πάρα πολύ η πάπρικα σε αυτό το φαγητό. Γιατί με το κοκκινιστό μου αρέσει πάρα πολύ η πάπρικα. Ψωμάκι το οποίο το έχουμε μουλιάσει σε νεράκι, αλλά μπορείτε να το μουλιάσετε και στο κρασάκι σας, ώστε να το μουλιάσει και να έχει και τη γεύση από το κρασί μέσα αυτό το σουτζουκάκι. Λοιπόν, αυτό θα το ανακατέψουμε ελαφρώς. Το μυστικό στο τζουκάκι είναι να το πλάσουμε πολύ καλά και να το αφήσουμε λίγο στο ψυγείο, να παντρευτούν όλες οι γεύσεις, να αρωματιστεί ένα μισάωράκι, είναι ό,τι πρέπει για να μπει μέσα στο ψυγείο και να σφίξει όλο το μείγμα μας. Να σου πω κάτι. Σταύρο, εσύ βάζεις κρασάκι, ε. Yeah. Εμένα η μαμά μου ξέρεις όμως που τα βάζει. Α, ναι. Κρασάκι. Σε ούζο. Σε ούζο, το ψωμακί. Το έχω δει και αυτό. Απλά εγώ έχω συνηθίσει συνήθως να βάζω το ψωμακί να μουλιάζει σε κρασάκι και νερό. Απλά τώρα θέλω να το κάνω λίγο πιο ελαφρύ και λίγο πιο unisex για όλους. Άρα το έχω βάλει μόνο σε νεράκι και επιλέγει ο άνθρωπος αν θέλει να το μουλιάσει και σε λίγο κρασάκι μέσα. Ναι. Αλλά θα βαρύνει λίγο το σουτζουκάκι μας, έτσι εννοείται. Θα έχει το μουστο και θα βαρύνει. Να σου πω, χτες τώρα πώς πήγαν τα πράγματα, οκ, okay? Πώς πέρασε το βράδυ. Τι είναι αυτό, ψυχανάλυση, να κάνω σε κρεβάτι, δηλαδή να κάνω έτσι. Να τα ξεχωριστούμε για τους ανθρώπους που είμαστε μαζί εδώ, δίνουμε αλατάκι. Να μας τα πούμε, να μην ξέρω αν περνάς καλά. Αλατάκι, υπεράκι, περνάω υπέροχα. Είμαι. Κοιμήθηκε αργά. Πάντα κοιμάμαι αργά, δεν μπορώ να κοιμηθώ αργά. Ξέρω εγώ, 2,5, 3, 4, 5, 7. Αργά. Δεν έχω έρθει σε ρί, δεν θυμάμαι. Όχι, κοιμήθηκα 2 ώρα. Και τι κάνατε μέχρι τόσο αργά. Τι κάναμε ή τι έκανα. Δεν ξέρω, ήσουν μόνο. Πού μόνο σου. Και τι έκανε, αγάπη μου. Εγώ συνήθω τέτοια ώρα με πιάνει το γυμναστηριακό μου και βγαίνω έξω και τρέχω γύρω στα λιώσια. Αλήθεια. Και χαιρετά τον κόσμο, κάνω έτσι. Α, μπράβο. Ναι. 2 ώρα να ξέρετε, κάνω. Ναι, είναι εξαιρετικό το θέαμα. Λοιπόν. Και η μανούλα από κάτω δεν ανησυχεί που φεύγεις, ας πούμε, μία η ώρα και δύο να πας να τρέξεις, όχι, ε? Όχι. Δεν ξέρω, δεν δίνω αναφορά πια. Όχι. Είμαι 25 χρόνια, νομίζω. Λοιπόν, θα αρχίσουμε να πλάθουμε. Κακώς. Είναι εξαιρετικό. Το μαλλί μου σήμερα, Κατερίνα, πώς φαίνεται. Είσαι πολύ ωραίος. Εντάξει, ψέματα τώρα, αρχίσαμε τα ψέματα. Είναι πολύ ωραίο. Ποιος το έχει κάνει το μαλλί? Το μαλλί. Μόνο σου. Κοιτάχτηκε και φτιάχτηκε. Αλήθεια. Να φτιάξω. Φτιάξω. Και φτιάχνει μόνο του, δηλαδή του λες το μαλλί. Και φτιάχνει το μαλλί. Ό,τι φροντίζει, σε ακούει. Δηλαδή λες γυαλί, μπαίνει μόνο του, λες που κάνει ο μπαίνει μόνο του και τέτοια. Τι είσαι, μάγος. Εσύ το πες, Κατερίνα μου. Εσύ το πες. Λοιπόν, πλάθουμε σε 50 γραμμαρίων σου τζουκάκια. Το μείγμα μας θα βγάλει περίπου στα 14 με 15 σου τζουκάκια. Θέλω να είναι μπαμπάτσικα για να γουστάρουμε. Λοιπόν. Μπαμπάτσικα ακούω. Μπαμπάτσικα. Mm. Λοιπόν, τα πλάθουμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εντάξει, άμα έχετε ζυγαριά, ζυγίστε το πρώτο να πάρετε το κολλάι και μετά το κάνετε μόνοι σας. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τώρα λόγω χρόνου. Έχουμε τα έτοιμα. Δείξαμε 2-3. Έχουμε εδώ τα σουτζουκάκια μας. Τα περνάμε ελαφρώς από το αλευράκι μας. Ναι. Εξαιρετικά. Και. Τα βάζουμε. Είσαι ικανοποιημένος. Από ποιο πιάρο, από ποιο πράγμα. Ένα
από τα τσουτζουκάκια, από τα τσουτζουκάκια. Τα... Ξέρω, έχουμε περάσει ένα περίεργο παιχνίδι από την προηγούμενη εβδομάδα και έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Δεν ξέρω γιατί μιλάμε. Εγώ μιλούσα για το φαγητό. Εσύ θέλεις να πεις κάτι άλλο. Το τσουτζουκάκι είναι εξαιρετικό. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο. Θέλω να τη δοκιμάσουν όλοι στο σπίτι τη συνταγή μου. Να γράψουν τις εντυπώσεις τους, να μας πούνε αν τους άρεσε. Γιατί αυτή η συνταγή μου θυμίζει πάρα πολύ τα παιδικά μου χρόνια. Τρελαίνω για το τσουτζουκάκι και ειδικά είναι πάρα πολύ έντονο το κείμενο. Γιατί έτσι έχω συνηθίσει από τη γιαγιά και τη μαμά. Γουστάρω πάρα πολύ και είναι ένα φαγητό που γεννάει αναμνήσεις. Λοιπόν. Και είναι και νόστιμο, ναι. Είναι και νόστιμο. Αυτό είναι το ωραίο το κομμάτι. Εγώ να σου πω ότι έχω συνδέσει. Όταν τη μαμά μου έκανε αυτό το φαγητό, ναι. Έλεγα μέσα μου, χωρίς να μου έχει πει τίποτα, ότι η μαμά μου έχει χέφια. Έχει χέφια. Ναι. Δηλαδή ότι... Η αλήθεια είναι, μπαμπάτσικο το φαγητό. Ότι ήθελε να κάνει κάτι ιδιαίτερο, παιδί μου. Να σου ευχαριστήσει. Έκανε αυτό, ναι. Ναι, ισχύει. Εν μέρει ισχύει. Λοιπόν, τα βάλαμε και τα σουζουκάκια μας μέσα. Γαντάκια πετάμε, να είμαστε καθαροί. Λοιπόν, πίσω. Εσύ ένας MasterChef, ξέρουμε σίγουρο ότι είσαι πολύ καθαρός. Αμάν. Σήμερα έχουμε στην κολακία. Θέλουν 3 λεπτά, 4 να πάρουν ωραίο χρώμα από όλες τις πλευρές. Και όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν σε αυτό το σημείο. Θα βάλουμε εδώ το κρεμμυδάκι μας, εδώ τη σαλτσούλα μας. Δεν θα αλλάξουμε σκεύος, όλα θα γίνουν εδώ. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε ένα-δύο λεπτάκια. Θα πάρουμε να τα γυρίσουμε. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Το μαγείρεμα θα γίνει με τη σάλτσα όταν σιγοβράζει για 25 λεπτά 30 και θα είναι πανέτοιμα. Τώρα απλά δίνουμε χρωματάκι. Κατερίνα, μου είστε μου πες πώς πέρασε χθες. Κοιμήθηκα από πάρα πολύ νωρίς. Πώς? Κοιμόμουν από πολύ νωρίς. Τι ώρα δηλαδή? Πέρα να σου πω. Σαν τα λεπτά. Ήταν 9:30-10 η ώρα, ξέρω εγώ κάπως. Δεν γίνεται τώρα. Αυτό το πράγμα, εγώ λέω τα πάντα και δεν γίνεται. Δεν είναι δύο παιδάκια, ρε φίλε. Θα θέλω να γίνουμε, ναι, αλλά πρέπει να ενωθούμε κάπου. Τι να πηγαίνουμε, α πούμε, να τρέχουμε 2 ώρα το πρωί. Όχι. Τι θες? Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα να μάθω και εγώ τι κάνει, γιατί θέλω να μοιραστούμε στιγμές. Εγώ δεν θέλω να μοιραστούμε μαζί στις στιγμές. Γιατί? Με είδε ότι έχω κάποιο πρόβλημα. Έχω εγώ πρόβλημα. Ναι. Εκτός από το κεφάλι που έχω μόνη μου. Πώς τη λένε, δεν μου λένε. Ποιο? Έψιλον τη λένε. Πες λίγο, πες μα, δεύτερο, Κατερίνα, πες το δεύτερο γράμμα. Κατερίνα μου, άμα δεν σε ικανοποιεί ότι είμαι ευτυχισμένος και είμαι πολύ όμορφα στη ζωή μου, αυτό κάτι τώρα κάτι με τριβελίζει, δεν γίνεται. Κάτι με τριβελίζει. Γιατί δεν με κάνεις και εμένα ευτυχισμένη? Λοιπόν, θέλω να μάθω το όνομα. Γυρίσαμε τα σουζουκάκια μας. Ο Τάκης την έχει γνωρίσει. Ο Τάκης έχει γνωρίσει τους πάντες. Αφού είναι μαζί μου, είμαστε ένα με τον Τάκη. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι μας, ένα μέτριο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Του δίνουμε λίγο χρόνο, ένα λεπτό να μαραθεί κι αυτό. Εδώ, αν θέλετε, βάζετε και λίγο σκορδάκι, θα του πήγαινε πάρα πολύ. Εγώ δεν θα το κάνω λίγο ελαφρύ, γιατί έχουμε τον κύριο Καντερό εδώ πέρα. Δεν γίνεται, πρέπει να τον περιποιηθούμε λίγο. Άκου τώρα να μην φάει κάποιος, ας πούμε, σωστή τη συνταγή. Λοιπόν, δεν θα τρώει σκόρδο. Βάζουμε και το κρεμμυδάκι μας. Σβήνουμε με το κόκκινο κρασάκι μας. Αχ, αυτός ο ήχος, αυτό θα πω. Μιλάει το φαγητό. Καταπληκτικό. Μιλάει. Λοιπόν. Να σου πω, σ' αφήνω λίγο τώρα εδώ. Βεβαίως. Αν με θελήσεις, θα είναι ακριβώς απέναντι. Εννοείται, θα μιλήσουμε. Εγώ κοιτώκι. Δεν χάνομαστε, η επαφή υπάρχει. Όσα καλά. Τέλεια, φυλάκια. Γεια. Γεια χαρά. Λοιπόν, περιμένουμε το κρασάκι να εξατμιστεί. Και όταν εξατμιστεί, θα βάλουμε τη σαλτσούλα μας, η οποία είναι 700 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας. Αυτό είναι. Τέλεια. Χαμηλώνουμε. Περίπου στο, άμα είναι μέχρι το 9, θα το βάλουμε γύρω στο 5. Αλατάκι, πιπεράκι. Το χρειάζεται για να είναι μερακλείδικο. Σουζουκάκια κάνουμε. Λοιπόν, αυτό. Βάζουμε λίγο ζαχαρίτσα, γιατί όπως είπαμε είναι σάλτσα ντομάτας, άρα θα χρειαστεί ζαχαρίτσα. Βάζουμε μία πρέζα. Έχω ξυπνήσει πολύ ωραία σήμερα. Έχω ντυθεί ωραία. Έχω καλή διάθεση, είμαι ευτυχισμένος. Κάνουμε συνταγάρα. Τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή μου? Λίγο κύμινο στη σάλτσα. Γιατί όπως σας είπα, μου αρέσει πάρα πολύ το κύμινο. Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Λοιπόν, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Περιμένουμε να σιγοβράσει για 30 με 35 λεπτά να γλασάρει η σάλτσα μας και θα γίνει ακριβώς έτσι. Να το δείξουμε λίγο. Έτσι ακριβώς θα γίνει. Και όταν γλασάρει, ρίχνουμε και το μαϊντανούλι μας μετά από 30 λεπτά. Αυτό είναι. Και είμαστε έτοιμοι. Συνοδεύουμε ένα ριζάκι, το οποίο θα είναι 250 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι, το οποίο θα το ξεπλύνετε λίγο να φύγει το περτό άμυλο. Θα το βάλετε σε μια κατσαρόλα με 500 με 520 ml νεράκι. Αλάτι, πιπέρι, μπορεί να βάλετε θυμαράκι, δέντρο λίβανο, φλουδά από λεμόνι, οτιδήποτε. Βράζετε, με το που πάρει βράση χαμηλώνουμε. 10 με 13 λεπτά πίνει τα νερά του, καπακώνουμε, τραβάμε έξω και μετά το σπάμε με ένα πιρουνάκι και σερβίρουμε και τρώμε αυτό το υπέροχο φαγητό. Αυτά από μένα. Δεν ξέρω που είναι οι παρουσιαστές μας, οι εξαιρετικοί αυτοί άνθρωποι. Δεν ξέρεις!